Ο καθένας έχει το λόγο του, γιατί δεν το αντιλαμβάνεται. Έτσι, το κύριο αίτιο, θα έλεγα, είναι ακριβώς ότι υπάρχει εσωτερική ανησυχία. Έτσι, όταν κανείς μέσα του έχει θόρυβο, και ο θόρυβος ο εσωτερικός είναι από τους λογισμούς, από τις επιθυμίες, από τα πάθη, τότε βέβαια δεν μπορεί να αντιληφθεί την εξωτερική ησυχία και να αντιληφθεί και την ωφέλεια από την εξωτερική ησυχία. Όταν κανείς αγωνίζεται να ησυχάσει εσωτερικά, τότε καταλαβαίνει και την ωφέλεια της εξωτερικής ησυχίας. Αυτά και γι' αυτό.